Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παρουσίαση και παραγωγή εκπομπής Νόστος, Δέσποινα Φεντούλη. Επιμέλεια ήχου, Στυλιανός Νικολάου. Η συνέντευξη που ακολουθεί ηχογραφήθηκε στις 22 Αυγούστου 2022 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος στο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Σύμφωνα με το βιβλίο «Μαγικές εικόνες» από τη συλλογή του Μουσείου Κινηματογράφου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, κατά το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα, ιδρύθηκαν τα πρώτα κινηματογραφικά αρχεία και μουσεία σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, μεμονωμένες προσπάθειες και συνεργασίες μεταξύ συλλεκτών, όπως η κινηματογραφόφιλη συλλέκτρια Αγλαία Μητροπούλου, πρωτεργάτρια της αναζήτησης, διάσωσης και αποκατάστασης ταινιών του πρώιμου βοβού ελληνικού κινηματογράφου και της συγκρότησης συλλογής προκινηματογραφικών και κινηματογραφικών μηχανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Ανρί Λακρουά της Γαλλικής Ταινιοθήκης. Όπως τονίζεται, στα μέσα του 19ου αιώνα, οι τεχνολογικοί πρόδρομοι και τεχνολογικές εξελίξεις του κινηματογράφου παρουσιάζονταν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις ως επιτεύγματα που προέκυψαν από την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας, του εμπορεύματος και της αναδυόμενης μαζικής δημοφιλούς κουλτούρας. Ειδικότερα υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση της Ελλάδας το 1926 η Οργανωτική Επιτροπή της πρώτης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε μεταξύ άλλων προβολές κινηματογραφικών ταινιών με τη χορηγία της Duck Films, των αδελφών Γαζιάδη, της πρώτης, σύμφωνα με την Αγλάια Μητροπούλου, οργανωμένης κινηματογραφικής εταιρείας ελληνικής παραγωγής βοβού κινηματογράφου στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, τα πρώτα κινηματογραφικά αρχεία που δημιουργήθηκαν ήταν κρατικά, παρουσίαζαν πολέμους των αρχών του 20ου αιώνα και τα επίκαιρα λογοκρίνονταν, μάλλον εξυπηρετώντας τους σκοπούς των εκάστοτε κρατών, και στην περίπτωση της Ελλάδας, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Φώτο Λαμπρινό, το κράτος ανέλαβε τον έλεγχο της κινηματογραφικής κάλυψης και προβολής, της μικρασιατικής εκστρατείας και της μεγάλης ιδέας, διατηρώντας το κινηματογραφικό αρχείο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Κοντά μας έχουμε την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδας και ομότιμη καθηγήτρια κινηματογραφικών και πολιτισμικών σπουδών στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Μαρία Κομνηνού. Κυρία Κομνηνού, γεια σας. Ευχαριστούμε θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε για την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Κυρία Φεντούλη, χαρά μου να μιλάμε. Η Ταινιοθήκη είναι ένας θεσμός πολύ αγαπητός στην χώρα μας, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει γίνει επίσημα ίδρυμα με την επωνυμία Ταινιοθήκη της Ελλάδας Αρχείας Ταινιών το 1962 και το 2009 έχει έρθει στο καινούριο πολυχώρο τη Λαΐδα στον Κεραμικό, που είμαστε σήμερα εδώ, και ο οποίος στεγάζει δύο κινηματογράφους για όλο το χρόνο και βέβαια και το θερινό κινηματογράφο, τη Λαΐδα, η οποία έδωσε και το όνομά της όλο το συγκρότημα. Επίσης, πρόσφατα, μέσα στον Ιούνιο, εγκαινιάστηκε η έκθεση «Μαγικές εικόνες», που μάλιστα τέθηκε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της αξιότιμης κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, που απετέλεσε μια κορύφωση για την τριπλή λειτουργία του Ιδρύματος, που είναι μουσείο, ψηφιακή βιβλιοθήκη και βέβαια ένας χώρος που καλλιεργείται η σύγχρονη κινηματογραφοφιλία. Κυρία Κομνηνού, στις 4 Δεκεμβρίου του 2014 η Ταινιοθήκη της Ελλάδας
ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής ως επίσημος φορέας διαφύλαξης κινηματογραφικής κληρονομιάς. Μια πολύ σημαντική στιγμή. Δυστυχώς όμως αυτός ο νόμος αποσύρθηκε από μια πιο καινούρια διάταξη. Αλλά η ταινιοθήκη δεν σταμάτησε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού να εκτελεί τον ρόλο του πραγματικού θεματοφύλακα της κινηματογραφικής κληρονομιάς της χώρας μας. Και σαν επιστέγασμα, φέτος το καλοκαίρι εγκρίθηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαστηρίου αποκατάστασης των ταινιών. Ναι, των κινηματογραφικών ταινιών, που θα στεγαστεί εν μέρη στο χώρο εδώ του κεραμικού και εν μέρη στο εργαστήριο στην Αγία Παρασκευή. Και βέβαια εντάσσεται στα έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Συνομιλώντας και νωρίτερα μαζί σας, μου είπατε ότι η Ταινιοθήκη της Ελλάδας είναι μάλλον μία μετεξέλιξη προγενέστερων ενεργειών από ανθρώπους του χώρου που αγαπούσαν τον κινηματογράφο και που ουσιαστικά χάραξαν τον δρόμο για τη δημιουργία της σημερινής ταινιοθήκης της Ελλάδας. Μιλήστε μας λίγο περισσότερο για την ιστορία. Πώς ξεκίνησε, ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που πήραν τις πρώτες πρωτοβουλίες ώστε να διασωθεί και να αναδειχθεί ουσιαστικά αυτή η κινηματογραφική κληρονομιά της Ελλάδας? Στην αρχή ήταν νέοι ενθουσιώδεις, γύρω στη δεκαετία του 50, που ακολούθησαν το παράδειγμα άλλων κινηματογραφόφιλων και στην Αμερική και στη Γαλλία και στη Σουηδία και διαμόρφωσαν ένα είδος κινηματογραφικής λέσχης στην οποία προβάλλονταν αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και μέσα εκεί μπορούμε να φέρουμε ήταν η Γλέη Μητροπούλου, η Μόνα Μητροπούλου, η Ελένη Βλάχου, ο Γρηγόρης Γρηγορίου, ο Μιχάλης ο Κακογιάννης, ο Νίκος Κούνδουρος και άλλα πολλά έτσι, άνθρωποι νέοι που έβλεπαν τα πράγματα με ενθουσιασμό. Μπορώ να πω ότι από το τέλος της δεκαετίας του 50, όταν η Αγλαία Μητροπούλου γνωρίζει τον Αρή Λαγκλουά, υπάρχει μια αποφασιστική στροφή, διότι εκτός από την καλλιέργεια της κινηματογραφοφιλίας, που με τη βοήθεια του Λαγκλουά μπόρεσαν οι άνθρωποι που ήταν στην Αθήνα να γνωρίσουν πραγματικά τα ιστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, του γερμανικού εξπρεσιονισμό, του γαλλικού εξπρεσιονισμό, όλα αυτά τα κινήματα, τον ιταλικό νεορεαλισμό και σιγά σιγά βέβαια και τα καινούργια κινήματα, το γαλλικό νεοκύμα, το τσέχικο, όλες αυτές τις πολύ δυνατές κινηματογραφίες. Αλλά αρχίζει και η επιμέλεια για τη σωτηρία του ελληνικού κινηματογράφου, που μέχρι τότε δεν απασχολούσε κανέναν στα σοβαρά. Δηλαδή, κανένας δεν θεωρούσε ότι όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη φυλάσσει τους θησαυρούς της ελληνικής γραμματείας, ότι κάτι αντίστοιχο έπρεπε να γίνει και για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η Αγλαία Μητροπούλου λοιπόν, με την αμέριστη συμπαράσταση των ανθρώπων που έχουν προαναφέρει και την οικονομική υποστήριξη της αδελφής της, της Μόνας, αρχίζει και να πείθει κάποιους παλιούς κινηματογραφιστές όπως ήταν ο Ζωζέφ Χέπ ή ο Γιώργος ο Προκοπίου να τις φέρουν κάποια από τα σωζόμενα έργα τους. Του Προκοπίου, του πατέρα του βέβαια, ο οποίος ήταν στη μικρασιατική καταστροφή και είχε ένα πολύ μεγάλο υλικό, ή αγοράζοντάς τα όπως έκανε στην περίπτωση του Χιλέα Μαδρά. Και έτσι αρχίζει πραγματικά μια επιμέλεια για τη διάσωση και συντήρηση του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτό το έργο καρποφορεί. Η Ταινιοθήκη το 1984 γίνεται μόνιμο μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογραφικών Αρχείων και συνάμα μεγαλώνει το απόθεμα αυτών των ταινιών. Ουσιαστικά νομίζω ότι η Μητροπούλου και από την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου που έχει γράψει και η οποία πρωτοεκδόθηκε στα γαλλικά από τις εκδόσεις Εγκέρ το 1967,
δημιούργησε και το πεδίο για τη συγκρότηση ενός εθνικού αρχείου του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτή η προσπάθεια είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά είχε και πολύ ευτυχισμένες στιγμές, όπως την ανακάλυψη της Αστέρος στη γαλλική ταινιοθήκη, η οποία αποκαταστάθηκε. Η οποία φυλάσσεται σήμερα στις εγκαταστάσεις σας. Ναι, φυλάσσεται και στην γαλλική ταινιοθήκη και στις εγκαταστάσεις μας. Πριν από 7 χρόνια επίσης μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη πάλι στη γαλλική ταινιοθήκη ήταν η Απάχηδος των Αθηνών. Μια ταινία του 1932, απόλυτα χαμένη, η οποία βρέθηκε με γαλλικούς μεσότιτλους και σε ένα εγχείρημα που τέθηκε υπό την αιγίδα του Κώστα Γαβρά και με την ένθερμη υποστήριξη του Γιώργου Κουμεντάκη και του Αλέξανδρου Ευκλήδη, είχαμε τη χαρά να πιστεί το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου και να γίνει αποκλειστικός χορηγός. Και έτσι όχι μόνον αποκαταστάθηκε η ταινία στο μεγαλύτερο εργαστήριο του κόσμου, του Imaginary Trovato, στην Μπολόνια και στο Παρίσι, αλλά και με την βοήθεια και την πολύτιμη έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής από τον Γιάννη Τσελίκα και του Γιάννη Σεμπροβαλάκη, γράφτηκε ξανά και η μουσική για όλη την ταινία, που με την πολύτιμη βοήθεια της Ηλέκτρας Βενάκη αποτέλεσε το καινούριο soundtrack της ταινίας. Η ταινία ίδια, οι Απάχηδες, έχει βασιστεί πάνω σε μία οπερέτα, η οποία ήταν από τους πλέον δημοφιλείς στην ιστορία του ελληνικού θεάματος. Αυτή την οπερέτα, αλλά σε μία πιο ελεύθερη μεταφορά, μεταφέρει ο μεγάλος σκηνοθέτης, ο Δημήτρης Γαζιάδης, που διεύθυνε μαζί με τους αδελφούς του την επωνομαζόμενη Dag Film, στην οθόνη. Γνωρίζουμε από την έρευνα ότι είχαν γραφτεί κάποια καινούργια τραγούδια, τα οποία αυτά ήταν εύκολο να βρεθούν, αλλά για την υπόλοιπη μουσική έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα και μια πολύ μεγάλη θετική δουλειά. Δηλαδή και μεταγράφηκε η οπερέτα, αλλά δεν υπήρξε, ας πούμε, ένα copy-paste. Υπήρξε μια εμπνευσμένη διαμόρφωση αυτών των μοτίβων. Αυτό παίχτηκε στη μεγάλη αίθουσα Σταύρος Νιάρχος με τεράστια επιτυχία και έκτοτε έχει περάσει σε μεγάλα φεστιβάλ, στο φεστιβάλ της Μπολόνια, στο περίφημο Τεάτρο Κομουνάλε, στο Telluride, στο σπουδαίο αυτό αμερικανικό φεστιβάλ, στο Βελιγράδι και πρόσφατα στο φεστιβάλ που οργανώνει η Γαλλική Ταινιοθήκη, που ονομάζεται Tour Le Mémoire du Monde, κάτι που δημιούργησε έναν μεγάλο ενθουσιασμό στο ακροατήριο. Επίσης η ταινία παίχτηκε στο Vancouver, συνεργασία με την Ταινιοθήκη του Vancouver και ένα νέο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. Και γενικά είναι μια ταινία που νομίζω ότι θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ακόμη πορεία σε ταινιοθήκες και σε φεστιβάλ του κόσμου. Στην Νέα Υόρκη? Όχι, δεν έχει παιχθεί ακόμη και ελπίζουμε πολύ γρήγορα να παιχθεί. Αναμένουμε. Και εμείς είμαι πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ξεχωρίσω δύο προσωπικότητες για τη μεγάλη του συμβολή στην δημιουργία της νέας ταινιοθήκης. Και πρώτα-πρώτα τον Νίκο τον Κούνδουρο, που η συμβολή του υπήρξε αποφασιστική για να περάσουμε από το παραδοσιακό κτίριο της Οδού Κανάρη, το οποίο δεν μας ανήκε κιόλας, παρόλο που είχε γίνει το πόσιμο, σε αυτό τον εξαιρετικά δυναμικό πολυχώρο και έχουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτό που ολοκλήρωσε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος μέχρι το θάνατό του υπήρξε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Ταινιοθήκης, έδωσε μεγάλους αγώνες για την αυτοτέλεια του Ιδρύματος. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, το αρχαιακό σας υλικό από πλευράς ταινιών είναι περίπου 10.000. Ναι. Εκ των οποίων γύρω στις 600 είναι ελληνικής παραγωγής. Και επειδή ο αριθμός ηχεί πολύ μεγάλος, 10.000 ταινίες, γιατί είναι μόνο 600 οι ελληνικές ταινίες? Κοιτάξτε, γενικώς, γιατί η Ελλάδα ήταν ένας χώρος που είχε μεγάλες εισαγωγές ξένων ταινιών.
υπήρχε μια πολύ καλή σχέση με τους διανομείς ταινιών, οι οποίοι δίναν τις ταινίες τους στην ταινιοθήκη. Υπήρχε το και υπάρχει το εργαστήριο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο έχει εξυγχρονιστεί, αλλά και με το καινούριο έργο θα γίνει ακόμη τελειότερο από πλευράς συνθήκων συντήρησης ταινιών. Βέβαια στις ξένες ταινίες δεν μπορούμε να κάνουμε αποκατάσταση, αλλά στις ελληνικές ταινίες, διότι πέρα από αυτές που αναφέρθηκαν, υπήρξε και η ταινία του Λάσκου, το «Δάφνης και Χλόη», μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία η αποκατάστασή της έγινε με την συνεργασία του ίδιου του σκηνοθέτη, ο οποίος θυμήθηκε πράγματα και έγινε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά, που μάλιστα πριν από κάποια χρόνια προβλήθηκε στο Ηρώδιο με πρωτότυπη μουσική του Φίλιππου Τσαλαχούρη. Υπάρχει η πρώτη σωζόμενη ελληνική ταινία του 1926, «Η Περιπέτειος του Βιλάρ», για την οποία και για αυτήν έχει γραφτεί πρωτότυπη μουσική από τον Μινά τον Αλεξιάδη. Και επίσης η πρώτη, θα λέγαμε, ταινία με κοινωνική συνείδηση, η ταινία «Κοινωνική Σαπίλα», Τατασόπουλου, η οποία και αυτή αποκαταστάθηκε στο εργαστήριο της ταινιοθήκης με τη βοήθεια του σκηνοθέτη, ο οποίος έκανε και τη μεγάλη χειρονομία και την χάρισε στην ταινιοθήκη. Όπως καταλαβαίνουμε, το κόστος συντήρησης και του μουσείου, βέβαια, το οποίο όπως μας ξεναγήσατε νωρίτερα είναι πλήρως ανακαινισμένο, εξαιρετικό παρεμπιπτόντως να πω στους ακροατές μας ότι όποιος θέλει, όποια θέλει να το επισκεφθεί, αξίζει πάρα πολύ, γιατί έχει πάρα πολύ σπάνιο υλικό. Πώς καταφέρνετε να το συντηρήσετε? Χαίρομαι που αναφέρεστε στο μουσείο. Πραγματικά το μουσείο υπήρχε βεβαίως ο πυρήνας αυτής της συλλογής, την οποία στη δεκαετία του 70 είχε κάνει με προσωπικά της χρήματα η Αγλάια Μητροπούλου, αλλά βέβαια σε αυτήν προστέθηκαν και από τη συλλογή Δόριζα, ένας σπουδαίος Αμερικανός που δίδασκε στην Αμερική γεωγραφία, αλλά του άρεσε πάρα πολύ να χρησιμοποιεί οπτικοακουστικά μέσα. Και μέσα σε αυτά υπήρχαν και διάφορα μηχανήματα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος, καθώς και γυάλινες πλάκες, οι οποίες και αυτές σιγά σιγά θα αποκαθίστανται και θα ανοίξουν στο κοινό, διότι αυτό είναι μόνο ένα μέρος της μόνιμης συλλογής, ένα σημαντικό μέρος, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το απόθεμα αυτών των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου. Πολλές από αυτές είναι ντοκιμαντέρ ή πολλές από αυτές είναι ταινίες μικρού μήκους, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος. Ας πούμε, πρόσφατα έγινε αποκατάσταση μιας ταινίας του 1966 του Ροβίρου Μανθούλη, του «Πρόσωπο με πρόσωπο». Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Παίχτηκε στο φεστιβάλ της ΙΕΡ, μάλιστα συνέπεσε προβολή με την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας και μετά η ταινία προσκλήθηκε στο φεστιβάλ των Κανών και πήρε διθυραμικές κριτικές από τους Γάλλους κριτικούς και είχαμε τη χαρά να αποκαταστήσουμε αυτή την ταινία σε συνεργασία πάντα με την Imaginary Trovata στην Πολώνια και στο Παρίσι και βέβαια και με ελληνικά εργαστήρια για τον ήχο. Και αυτή τη στιγμή, ακριβώς με το μεγάλο αυτό εγχείρημα που έχει εγκριθεί, θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά μια πολιτική αρχείου και να αποκαταστήσουμε ένα μεγάλο αριθμό, γιατί άλλο ψηφιοποίηση, αυτή τη στιγμή όλα τα κανάλια και η ΕΡΤ αποκαθιστά ταινίες, επίσης και η Ακαδημία, η Ελληνική Ακαδημία είχε κάνει ορισμένες προσπάθειες με έναν αριθμό ταινιών. Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Ναι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτές δεν είναι state of the art αποκαταστάσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι σε 4K, δεν έχουν ακολουθηθεί όλες οι μέθοδοι οι οποίες πρέπει να υιοθετηθούν αν πρέπει κάτι να είναι στην πιο σωστή κατάσταση που μπορεί να είναι μια ταινία σήμερα. Διότι αυτή τη στιγμή ακόμη και οι εμπορικές εταιρείες διανομής, ας πούμε, και στην Ιταλία και στη Γαλλία, οι ταινίες πια που αποκαθιστούν, αποκαθίστανται σε πολύ υψηλά, είναι πλέον κάτι σαν την αρχαιολογία, που υπάρχουν κάποια standards. Το ίδιο και η συντήρηση, η αρχαιολογία του κινηματογράφου έχει αυτή τη στιγμή γίνει μια επιστήμη, γράφονται πάρα πολλά βιβλία, διδάσκονται μαθήματα και υπάρχουν τμήματα και στο Ρότερνταμ, στο Eiffel Museum, αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Υπάρχουν
Και στην Αμερική το George Eastman House, που θεωρείται ένας από τους πλέον έγκυρους φορείς για την διαμόρφωση standards για τη συντήρηση των ταινιών. Και βέβαια και στη Γαλλία, η ταινιοθήκη της Γαλλίας είναι ένας μεγάλος θεσμός που δίνει το παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε ότι και η Ελλάδα ακολουθεί μια σωστή πορεία. Υπάρχει συνεργασία με τους φορείς που προαναφέρατε. Και με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο είναι και το βασικότερο. Και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς, διότι εγκρίθηκε αυτό το μεγάλο κονδύλι και πραγματικά θεωρούμε ότι είναι μια αναγνώριση του κομβικού ρόλου που παίζει την ηθίκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεδομένου το ότι έτσι θα υποστηριχθεί η ψηφιοποίηση και η συντήρηση πολύ περισσότερων ελληνικών ταινιών. Ακριβώς. Που είναι και το ζητούμενο, καταλαβαίνουμε. Όπως σας είπα, υπάρχει πάρα πολύ από τα κανάλια, αλλά εμείς μιλάμε για κάτι πέραν της ψηφιοποίησης αυτής. Μιλάμε για μια αποκατάσταση η οποία, ας πούμε, να προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ και να αποσπάσει επένους. Ταινίες της ταινιοθήκης της Ελλάδος έχουν παρουσιαστεί σε πολλά φεστιβάλ, όπως προαναφέρατε. Ναι. Διεθνή φεστιβάλ. Ναι, και διότι πολλά πλέον φεστιβάλ είτε ασχολούνται κατά προτεραιότητα, όπως η Μπολόνια ή το Παρίσι, με αποκατεστημένες ταινίες, είτε ακόμη και φεστιβάλ τα οποία έχουν διαγωνιστικό χαρακτήρα, περιλαμβάνουν και αποκατεστημένες ταινίες. Με νεότερες ταινίες, δηλαδή νέων δημιουργών, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής νέων δημιουργών στην ταινιοθήκη της Ελλάδας? Κοιτάξτε, η ταινιοθήκη της Ελλάδας είναι το σπίτι των Ελλήνων δημιουργών και οπωσδήποτε όταν βγαίνουν οι ταινίες, με πολύ χαρά τις φιλοξενεί, φιλοξενεί και δύσκολες ταινίες, διότι δεν έχει καθόλου εμπορικά κριτήρια για την επιλογή, αλλά αμιγώς καλλιτεχνικά. Και επίσης, επειδή οργανώνει με πάρα πολλές ξένες ταινιοθήκες, όπως με την Ταινιοθήκη της Πορτογαλίας, με την Ισπανική Ταινιοθήκη και με το Βελιγράδι, δείχνουμε φυσικά και ταινίες που αρχίζουν από το 20 και φτάνουν μέχρι το 2020. Δηλαδή, θέλω να πω, 100 χρόνια. Οπωσδήποτε μέσα εκεί δείχνουμε όλο αυτό το πλούτο των νέων και εκεί έχουμε και πολλές Ελληνίδες τώρα αυτή τη στιγμή, πολλές δυνατές παρουσίες. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, ναι, που αναφέρετε, ναι, γιατί είναι και πιο σπάνιο. Και το χαιρόμαστε πάρα πολύ, αλλά με την προβολή αυτό ασχολείται κυρίως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που είναι βέβαια ο πρωταρχικός του στόχος να δείχνει τις πιο πρόσφατες παραγωγές. Και γι' αυτό έχει και ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό. Εμείς πιάνουμε ένα πιο σφαιρικό, πιο ιστορικό ρόλο. Κύριε Κομνηνού, τα τελευταία χρόνια γίνεται το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου. Και έχοντας αυτό στο νου, ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμά σας στον απανταχού ελληνισμό που μας ακούει μέσω του Κόσμος FM, της Νέας Υόρκης, από εσάς. Πράγματι, στο φεστιβάλ που έγινε φέτος είχαμε τη 12η μας έκδοση. Ένα φεστιβάλ που πέρα του τίτλου του πρωτοποριακού και πειραματικού κινηματογράφου ενδιαφέρεται βέβαια και για την κινηματογραφοφιλία και την ελληνική. Δείξαμε το έργο του Αγγελόπουλου αλλά και του George Stevens, του μεγάλου Αμερικανού σκηνοθέτη. Ποια έργα? Μια επιλογή σημαντική από 7-8 ταινίες, η οποία έγινε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δεκτή. Νομίζω ότι αυτό που θέλουμε είναι να είναι περήφανοι οι Έλληνες για την κινηματογραφική τους κληρονομιά, να την γνωρίσουν και θα φροντίσουμε και μέσα από ομοειδείς φορείς να προβληθούν αυτές οι ταινίες. Και επίσης θα τους δεχτούμε με πολύ χαρά να έρθουν να δούνε το καινούριο μουσείο κινηματογράφου που άνοιξε και λειτουργεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Και βέβαια, όπως αναφέρατε αρχικά, είναι ανοιχτές στο κοινό οι αίθουσες κινηματογράφου. Μπορεί όποιος θέλει να επισκεφθεί την Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε ώρες που αναφέρετε στην επίσημη ιστοσελίδα σας, ώστε να δει πιο σπάνιες ταινίες. Ναι. Ας πούμε, η περίοδος του φεστιβάλ, οι συγκεκριμένων αφιερωμάτων, ακριβώς έχουν σαν στόχο ταινίες που είναι εκτός διανομής. Αυτό που ελπίζουμε είναι αυτός ο ρόλος να ενισχυθεί. Δηλαδή να μπορούμε να δείξουμε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό και σε μεγαλύτερη διάρκεια των ταινιών που αποτελούν το χαρακτηριστικό των σύγχρονων ταινιοθηκών. Κύριε Κομνηνού, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας, για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Φεντούλη, και ελπίζω
κάτι ενδιαφέρον να βρήκαν και ακροάτες και ακροατές από αυτά που είπαμε. Ας το ευχηθούμε. Κυρίες και κύριοι, είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και μόλις ακούσατε το αφιέρωμα της εκπομπής Νόστος στο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, με εκλεκτή προσκεκλημένη την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, κυρία Μαρία Κομνηνού, η οποία σημειωτέων είχε την τύχη να γνωρίσει από μικρή ηλικία τον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου μέσω της μητέρας της, της Αγλαΐας Μητροπούλου, χαράζοντας τη συνέχεια η ίδια μια ιδιαίτερη ακαδημαϊκή πορεία και μετουσιώνοντας την αγάπη της για το κινηματογράφο έμπρακτα στο Μουσείο Κινηματογράφου και ευρύτερα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Αναλογιζόμενοι τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα, μια χώρα με μια τόσο πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και με διαχρονικά εκλεκτούς καλλιτέχνες και εξαιρετικούς δημιουργούς, δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να χαράξει μια σημαντική πορεία στη βιομηχανία του κινηματογράφου παγκοσμίως, η Αγλαία Μητροπούλου, στο βιβλίο της με τίτλο «Ελληνικός κινηματογράφος», εξηγεί μεταξύ άλλων. Η αλλεπάλληλη πόλεμη και η ατελείωτη εσωτερική διχασμή, η μικρασιατική καταστροφή και η απορρόφηση ενός εκατομμυρίου 800.000 προσφύγων από μια μικρή 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων τότε και φτωχή χώρα, η γερμανική και η ιταλική κατοχή και ο εμφύλιος, όλα αυτά κράτησαν τη βιομηχανία στους περισσότερους τομείς σε νηπιακό στάδιο. Ο ερασιτεχνισμός και η έλλειψη της εμπορικής δικαίωσης των καλλιτεχνικών προσπαθειών στάθηκαν η αιτία που η ελληνική διανόηση κρατήθηκε μακριά από τον κινηματογράφο, που θα βοηθούσε και την εξάπλωση της φιλολογικής μας παραγωγής και θα έσπαζε το φράγμα της γλώσσας. Ένα ταλέντο θα βρει τον τρόπο να εκφραστεί και ίσως να επιβληθεί. Αλλά η καλλιτεχνική προσπάθεια μιας χώρας δεν μπορεί να εκφραστεί, να διαρκέσει και να αποδώσει πολιτιστικά, βιομηχανικά και εμπορικά παρά μόνο μέσα από ομαδική και συστηματοποιημένη προσπάθεια με την πολυσχηδή βοήθεια του κράτους. Κυρίες και κύριοι, με τις σκέψεις αυτές και με την ευχή να αξιοποιηθούν και να υποστηριχθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας, ώστε να διαφανεί ότι η Ελλάδα δεν επαναπαύεται στις δάφνες του ένδοξου ιστορικού παρελθόντος της και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της, αλλά η δημιουργικότητα του ελληνισμού είναι αέναη, διαχρονική και παρούσα στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθε. Σας αποχαιρετώ με ένα απόσπασμα από την αποκατεστημένη εκδοχή της ταινίας «Οι απάχηδες των Αθηνών» σε σύνθεση Γιάννη Τσελίκα με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
Thank you.